και δεύτερον, αν κάποια στιγμή φοβηθήκατε στο μάτι, ειδικά όταν ήρθε η αποβολή. Κοιτάξτε, δεν φοβήθηκα. Δεν φοβήθηκα γιατί σίγουρα δεν ήταν εύκολο όταν μείναμε με 10 παίκτες, αλλά έχουμε καταφέρει μία φορά να κάνουμε και με 10 παίκτες περισσότερο χρονικό διάστημα ένα καλό παιχνίδι. Πίστευα ότι και σήμερα μπορούμε να κάνουμε το ίδιο. Σίγουρα ότι δεν είναι, ξανά λέω, καθόλου εύκολο, ιδιαίτερα σε συνθήκες που βρισκόμασταν τώρα. Κάθε τρεις μέρες παίζουμε και ιδιαίτερα όταν παίζεις με ένα παίκτη λιγότερο από τόσο νωρίς, η κούραση είναι περισσότερη. Κύριε Στιχάλας. Στην Ασπούλη είχατε πει ότι μένει 4,5 ώρες στο παιχνίδι, σημαίνει άλλη 1,5 ώρα, υπάρχουν μέρες απώλειες. Τι ακριβώς μπορεί να πει ένας προπονητής στους παίκτες του, ενώ μπορεί 2 μέρες ουσιαστικά για το τελευταίο παιχνίδι που παίζονται τόσα πολλά? Κοιτάξτε, οι παίκτες μου έχουν δείξει ότι είναι άντρες πρώτα. Έχουν δείξει αυτό σε αυτό το play-off και είμαι σίγουρος ότι και την Τρίτη θα δώσουν 100%. Όταν η μία ομάδα ξεκινάει από 0 και καταφέρνει πριν το τελευταίο παιχνίδι να βρίσκεται πρώτη, να κάνει 3 νίκες και 2 ισοπαλίες, και 2 ισοπαλίες ξέρετε πώς έχουμε καταφέρει να κάνουμε, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την απόδοσή τους και από την σοβαρότητα που είχαν. Και είμαι σίγουρος ότι και την Τρίτη θα δώσουν ο καθένας 100% για την ομάδα και να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την θέση που βρισκόμασταν αυτή τη στιγμή. Ό,τι παίρνει καλύτερα, ελέγχει το παιχνίδι, έχει την κατοχή, έχει τις φάσεις και πάλι ένα εύκολο λάθος αλλάζει το βοηθό αγώνα. Πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Το επόμενο παιχνίδι είναι χωρίς αύριο. Τι μπορεί να κάνει η ομάδα, τι μπορεί να κάνετε εσείς για να αποφύγει η ομάδα τέτοια λάθη? Κοιτάξτε, λάθη γίνανε και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Δεν θέλω να στέκουμε στα λάθη. Σίγουρα ότι μετά από τα λάθη δημιουργήθηκαν κάποιες φάσεις και η κόκκινη κάρτα που δεχτήκαμε, αλλά αυτά τα πράγματα συμβαίνουν ιδιαίτερα μετά από τόσα παιχνίδια και τόσα συνεχόμενα παιχνίδια. Κύριε Ζαΐρης. Κότς, δύο πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει πόσο δύσκολο είναι για ένα προπονητή να προετοιμάσει την ομάδα του γνωρίζοντας ότι και με δύο αποτελέσματα πετυχαίνει το στόχο. Και το δεύτερο είναι με τις απουσίες του Μάκ και τον Κάντζε, αν σας δημιουργεί πλέον πρόβλημα πάρα για την Τρίτη. Κοιτάξτε, και σήμερα ήρθαμε εδώ, δεν ήρθαμε με την σκέψη να παίξουμε ισοπαλία. Δεν είχαμε αυτό στο μυαλό, προετοίμαζα την ομάδα να κερδίζουμε. Ήρθαμε να πάρουμε 3 βαθμούς. Έτσι θα γίνει και την Τρίτη. Κύριος Καραμητός. Είναι βέβαιο ότι θα αποσυρθείτε στο παιχνίδι της Τρίτης, αλλά η προοπτική της πρωτιάς από την οποία απέχει η ομάδα σας 90 λεπτά αυξάνει θεαματικά και την προοπτική της παραμονής σας στην επόμενη περίοδο? Δεν κατάλαβα αν. Αν η προοπτική της πρωτιάς, ναι, από την οποία απέχετε 90 λεπτά αυξάνει θεαματικά την προοπτική της παραμονής σας στη νέα περίοδο. Δεν σκέφτομαι αυτό. Καθόλου. Πίστευτε με, καθόλου δεν σκέφτομαι και δεν έχω τώρα το μυαλό μου εκεί. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει μόνο το παιχνίδι της Τρίτης. Γιατί από την αρχή όταν ήρθα, προσπαθήσαμε να κάνουμε και να ανεβάζουμε την ομάδα. Και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Έχει μείνει άλλο ένα παιχνίδι, άλλες 2 μέρες. Και όπως και οι παίκτες, έτσι και εγώ, θα δώσω φουλ συγκέντρωση σε αυτό το παιχνίδι. Σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, η διαφορά θα είναι ότι το μάτι της Τρίτης έχει κόσμο μετά από πολύ καιρό. Επειδή ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, κάνει αυτή την πορεία στα play-off, έχει αντιστρέψει το κλίμα. Μήπως τελικά ο μεγαλύτερος αντίπαλος θα είναι να υπάρχει ένα πολύ πανηγυρικό κλίμα και ίσως αυτό επηρεάσει την ομάδα, για να θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε αυτό? Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμασταν στην πρώτη θέση. Αλλά διαφορά δεν είναι μεγάλη και όλα παίζει. Δεν μπορούμε να βγούμε μόνο τελευταίοι στο play-off. Αυτό είναι. Γι' αυτό το λόγο είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα μας βοηθήσει. Έχουμε πολύ καιρό να παίξουμε μπροστά στη γεμάτη τούμπα και πιστεύω ότι την Τρίτη ο κόσμος θα έρθει με αυτή τη λογική να στηρίξει την ομάδα, γιατί η ομάδα έχει δώσει ό,τι μπορούσε μέχρι αυτή τη στιγμή, σε τελευταίες 2 μήνες, 2,5 μήνες και στα προηγούμενες μήνες το ίδιο.
αλλά πιστεύω ότι ιδιαίτερα αυτή η πορεία που είχαμε στο play-off, πιστεύω ότι ήδη είναι αναγκασμένοι να έρθουν και να δώσουν και αυτοί αυτό που δίνουν κάθε φορά και να γίνουν 12 της παίκτης στην ομάδα. Καλή ερώτηση. Κάτι τελευταίο. Ο τρόπος που παίζει ο ΠΑΟΚ, η συγκέντρωση που παίζει το παιχνίδι του, η οργάνωση και το γεγονός ότι δύσκολα μπορεί ο αντίπαλος να του κάνει γκολ, μας φέρει σε συγκρίσεις με το παρελθόν. Και πολλοί λένε ότι θυμίζει πολύ τον ΠΑΟΚ του 2010 στα play-off. Παίζατε τότε προπονητής του Σάντος. Έχει παρόμοια συστατικά αυτή η συνταγή, ας πούμε, της επιτυχίας? Όχι, κοιτάξτε, ο κύριος Σάντος είναι ένας μεγάλος προπονητής και ήμουν πολύ τυχερός που έχω δουλέψει μαζί του σαν παίκτης. Αλλά δεν έχει καμία σχέση. Κάνω κάποια πράγματα τα δικά μου και προσπαθώ να, με τους παίκτες και με το υλικό που έχω, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να παίρνουμε από τα αποτελέσματα.